Φίλοι και φίλες του Άπολα Sport, καλησπέρα σας. Ήρθαμε στο γήπεδο του Μοσχάτου, όπου το Μοσχάτο και οι προοδευτικοί ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της προοδευτικής, τον Νίκο Μαούνη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ευχαριστημένος από το Χ που πήρε η προοδευτική στο Μοσχάτο? Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Η υποδεκτική παίζει πάντα για να κερδίζει. Έπρεπε στο τέλος να βάζαμε ένα γκολ να παίρναμε την νίκη. Είχαμε, πιστεύω, μεγαλύτερη... Είχατε περισσότερες ευκαιρίες να πετύχετε κάποιο τέρμα. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, πιστεύω, και ήμασταν πιο καλά γυμνασμένοι το Μοσχάτο. Πιστεύω στο τέλος θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ, αλλά δεν το βάλαμε. Από εδώ και πέρα, ο στόχος της προοδευτικής, Νίκο. Ο στόχος της προοδευτικής είναι πάντα να κερδίζει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτήν την ομάδα. Είναι βαριά φανέλα. Παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε. Μπαίνουμε μέσα, δίνουμε την ψυχή, βάζουμε πάθος. Πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια θα πάμε καλύτερα. Είναι τα δύο πρώτα μάτς, έτσι, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, Νίκο. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο μετά από τόσο αποχή. Και για τους παίχτες και για τους προπονητές, έχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και σοβαροί τραυματισμοί και μικρά πράγματα. Όλα είναι σημαντικά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας? Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Ήρθανε και αρκετοί νέοι παίχτες, έτσι? Ναι, ήρθαν αρκετοί νέοι παίχτες και μικρής ηλικίας. Προσπαθούμε να τους βάλουμε στο κλίμα της ομάδας. Είπαμε, η προοδευτική έχει βαριά φανέλα, είναι δύσκολη ομάδα. Πρέπει να παίζει με πάθος, με δύναμη, γιατί είναι και ο κόσμος που περιμένει πολλά και από την ομάδα και από τους παίχτες ατομικά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και το μήνυμά σου, Νίκο, στους φιλάθλους της προοδευτικής? Το μήνυμα να είναι κοντά μας, να μας στηρίζει, να είναι δίπλα μας και πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ.